Λοιπόν, δύο μόρφα, δύο ζαχαρούχα γάλατα, το ξέρετε, το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές. Η βάση του παγωτού είναι αυτή. Όμως, το πρώτο παγωτό που κάνουμε σήμερα είναι παγωτό ινδοκάριντο. Δείτε τι κάνουμε. Έχουμε λίγο γάλα, σας γράφω συνταγή πόσο, και ρίχνουμε μέσα τις 6 κουταλιές ινδοκάριντο, εντάξει. Βλέπεις πουθενά τίποτα. Δεν πας να κάνεις ένα ντουζ μες στο καμαρίνι σου, λέω. Έχεις γίνει φούσκεμα. Έλα, ζέστη τουλάχιστον. Πήγαινε, άλλα, δεν φεύγω, δεν σε αφήνω μόνο. Λοιπόν, παιδιά, γάλα, χλιαρό γάλα και λίγο ινδοκάριδο. Το αφήνουμε μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα περίπου. Μουλιάζει το ινδοκάριδο και γίνεται έτσι ίσα-ίσα που να βραχεί. Να μην γίνει σαν σπίτσα, βλέπετε εδώ πέρα. Ίσα-ίσα που να φουσκώσει λίγο το ινδοκάριδο. Εντάξει. Και ρίχνω το ινδοκάριδο μέσα στη βάση του παγωτού. Όλα καλά. Τι να σου πω, θα σου πω μόλις στεγνώσω. Είμαι βρεγμένη, δεν βλέπω τι γίνεται. Ανακατεύουμε το βρεγμένο ινδοκάριδο με τη βάση του παγωτού και το βάζουμε μέσα σε μια φόρμα. Το πρώτο παγωτό είναι έτοιμο, το παγωτό ινδοκάριδο. Είναι λίγο παράξενο, δεν κάνουμε συνήθως παγωτό ινδοκάριδο, όμως αν το φάτε μαζί με τη σως πεπόνι, θα το παρουσιάσω σε λίγο, θα πάτε. Βλέπετε τίποτα. Έλα. Μου κόβει τη θέα. Ναι, νομίζω ότι έχουν και όλοι οι άλλοι πολύ καλή θέα. Να σου πω. Ωραία, εντάξει, τώρα μια χαρά είσαι. Καλά που μυρίζει ωραία αυτό το απορριπαντικό. Ωραία, πάμε κατάψυξη αυτό, τα αφήνω τώρα στην άκρη και συνεχίζουμε με το δεύτερο παγωτό, που είναι ένα απλό παγωτό αμύγδαλο. Η ίδια λογική, δύο μόρφατ θυπημένες εδώ πέρα μέσα. By the way, να σας πω ότι η μόρφατ συμπεριφέρεται πολύ ωραία στην κατάψυξη. Δηλαδή, φτιάξεις ένα παγωτό που σου λένε με άλλα υλικά και το βάζεις στην κατάψυξη και μετά γίνεται σαν μάρμαρο. Η Morphat κάνει παγωτά αφράτα, αυτό που θέλετε όλες που δεν έχετε παγωτομηχανή. Δύο ζαχαρούχα γάλατα επίσης μέσα. Και έχω ψήσει μια γεμάτη χούφτα αμύγδαλα, τα έχω καβουρδίσει στο φούρνο, τα έχω κοπανίσει και βάζω μέσα και λίγα αμύγδαλα. Αυτό τώρα είναι το παγωτό βανίλια που κάνουμε, πρέπει να βάλω και βανίλια μέσα βέβαια. Λίγα τέλεια αυτό το πρωί, Ελένη, πραγματικά είναι τέλεια. Και λίγη υγρή βανίλια. Ναι, αλλά τέλειωσε και αυτό, γιατί μετά από εδώ θέλω να έρθω εκεί. Μόλις τελειώσει, θα δοκιμάσει τα έτοιμα. Ανακατεύω τη μόρφα, τη μόρφα πάνω γιατί είναι δύο, με τα δύο γάλατα, λίγη βανίλια εάν θέλετε, και βάζετε μέσα τα αμύγδαλα. Ένα μικρό μυστικό. Μου στέλνετε στο Twitter και στο Facebook μηνύματα και με ρωτάτε και στο δρόμο, αν μπορείτε μέσα στη συνταγή αυτή, τη βασική συνταγή που είναι δύο μόρφα και δύο γάλατα, ζαχαρούχα, να βάλετε φρούτα. Καλύτερα είναι όχι, γιατί θέλουμε το παγωτό να βγαίνει αφράτο με το κουτάλι από την κατάψυξη, εντάξει. Ενώ τα φρούτα έχουν νερό μέσα και παγώνουν μέσα στο παγωτό και το κάνουν σαν πέτρα. Καλύτερα μην βάζετε μέσα ψιλοκομμένα βερίκοκα, φράουλες, πεπόνια. Βάλτε από πάνω σε μορφή σος. Μέσα μόνο αμυγδαλάκι, σοκολάτα, τρούφα, τέτοια πραγματάκια. Εντάξει. Παγωτό αμύγδαλο. Είσαι εδώ. Ξέρω. Με ταξιδεύει η γεύση. Στην ταβέρνα είσαι. Mm. Μπράβο, καλά κάνεις. Ωραία, πεθαίνω. Είσαι μουσκεμά. Ναι, αλλά δροσίστηκα. Αλλά δροσίστηκες. Και εγώ χθες βγήκα στη βεράντα και κάθισα δύο ώρες με το λάστιχο, ξεχάστηκα, παιδιά. Έπαινα, έπαινα, δύο σημείο. Μόνο σου πω εγώ. Ήρθε να σου πω πόσο, δεν θες να ξέρεις. Ξέρω. Άσε. Λοιπόν, παιδιά, παγωτό βανίλια με καβουρδισμένα αμύγδαλα. Αυτό που παλιά λέγανε, και αυτό το λέγανε παρφέ. Εντάξει. Δεν παθαίνει τίποτα, το έχω κλείσει το μάτι. Πάμε τώρα στο ωραίο μέρος να κάνουμε τις σάλτσες. Κατάψυξη, σας λέω για 2-3 ώρες, καλύτερα όμως όλο το βράδυ. Εντάξει, για να γίνει το παγωτό ωραίο. Πάμε να κάνουμε σάλτσες. 10 βερίκοκα τα έχω καθαρίσει και τα βάζω σε μια κατσαρόλα με λίγο νεράκι και λίγη ζάχαρη. Τα βράζω, κάνα δεκάλεπτο και γίνονται έτσι, βλέπετε. Γίνονται νιανιά, γίνονται. Έχουν λιώσει τα βερίκοκα αυτά, θα τα βάλω μέσα στο μίξερ και θα κάνω μια ωραία σως πεπόνι, μια ωραία σως βερίκοκο, που είναι αυτή εδώ πέρα. Ουσιαστικά είναι βρασμένα βερίκοκα, έχω φτιάξει μια ελαφριά μαρμελάδα. Εντάξει, αν τη δοκιμάσετε θα πάθετε πλάκα. Βερίκοκα με λίγη ζαχαρίτσα και λίγο νεράκι, τα βράζουμε, γίνονται έτσι σαν νιανιά, έχουν βράσει και έχουν μελώσει. Τα αλέθουμε και φτιάχνετε αυτή την υπέροχη σάλτσα βερίκοκο. Σάλτσα νούμερο 1. Θα δείξω τη σάλτσα πεπόνι που είναι πιο ενδιαφέρουσα. Έχω ψιλοκόψει ένα μικρό πεπόνι, η σάρκα του εδώ πέρα καθαρισμένη, είναι περίπου 500 γραμμάρια. Εντάξει. Ναι. Τη βάζω σε ένα μπλέντερ ή σε ένα πολυμιξεράκι σε δύο δόσεις. Βάζω μέσα και αν θέλετε, εγώ πάντα βάζω λίγη ζάχαρη, πάρα πολύ λίγη ζάχαρη. Με ρώτησε ο Σιμινάκης το πρωί γιατί βάζει ζάχαρη. Του λέω αν αλέσει το πεπόνι για να το πιείς το καλαμάκι στο ποτήρι, είναι ωραίο έτσι. Αλλά επειδή είναι σως για παγωτό, θέλει να είναι λίγο πιο γλυκούτσικο και να δέσει, μπράβο.
Λίγη έτσι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Αλέθουμε τη σάλτσα πεπόνι στο blender. Αλέθουμε το πεπόνι δηλαδή, για να γίνει σάλτσα. Το καταλάβατε, επειδή κάνει πάρα πολύ θόρυβο, έχω φτιάξει ήδη το έτοιμο εδώ πέρα και το άφησα επίτηδες έτσι για να σας δείξω, το έχω κάνει 2 ώρες στο ψυγείο, θα σας χωρίσει. Κάτω θα μαζευτεί το πράσινο νεράκι και πάνω θα μαζευτεί όλη η σάρκα του πεπονιού. Μην τρομάξτε, ανακατεύετε απαλά με μια κουτάλα και έχετε υπέροχη σάλτσα πεπονιού για να βάλετε πάνω τα παγωτά σας. Okay. Αυτή δυστυχώς κρατάει μόνο 2 μέρες στο ψυγείο. Το περίκοκο κρατάει μέχρι και ένα μήνα γιατί είναι σαν μαρμελάδα. Αυτή κρατάει κανένα 2 μέρες μόνο. Τα σιμινάκι, το σιμινάκι σα ονειρεύεται, έχει ένα καλαμάκι εδώ μέσα, τώρα εκατοπίνει αυτό, έτσι. Τρελαίνεται για πολλούς φρούτων. Πάμε για σερβίρισμα. Τα έχω κάνει τα παγωτά από χθες, έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία, έχουν πετύχει. Και θα φτιάξω 2 με πεπόνι και 2 με βερίκοκο. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το παγωτό, καλύτερα ινδοκάριδο που το φτιάξα και πρώτο. Δείτε. Για να το μυρίσω. Δεν μυρίζει τόσο πολύ όσο έχει γεύση το κάριδου. Εμένα μου αρέσει το κάριδο πολύ. Και εμένα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καμιά φορά όταν είμαι στο μοναστηράκι, παίρνω εκείνα τα καθαρισμένη καρύδα που έχουν στο καρότσι και τη μασουλά. Μου αρέσει πολύ. Δείτε, βάζω λίγη σος πεπονιού που εμείς στα εστιατόρια την ονομάζουμε παγωμένη σούπα πεπονιού. Για να κάνει λίγο πιο πολύ, ρε παιδί μου, έτσι, εφέ στους πελάτες. Εντάξει. Βάζουμε σε 2 ωραία ποτήρια λίγη σος πεπονιού. Και θα βάλουμε από πάνω από μία μεγάλη μπάλα παγωτό ενδοκάριδο. Α, μπερδεύεις το ενδοκάριδο με το πεπόνι. Ναι, ταιριάζουνε σαν, είναι ο τέλειος γάμος, ταιριάζουνε σαν να φτιαχτήκανε το ένα για το άλλο. Ειλικρινά σου μιλάω, πεπόνι που είναι πολύ φινετσάτο, έχει πολύ ωραίο άρωμα και πολύ ωραίο άρωμα και το ενδοκάριδο και ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά. Γιατί αν σε δίνεις το παγωτό ενδοκάριδο, ας πούμε με σοκολάτα, σκοτώνεις, το καλύπτεις, καταλαβαίνεις. Θέλει φινετσάτα πράγματα μαζί, είναι πολύ λεπτά τα αρώματά τους. Okay. Το βερίκοκο με τι θα το ταιριάξει. Το βερίκοκο θα δει. Με το αμύγδαλο. Εξάλλου ταιριάζει πάρα πολύ το βερίκοκο με το πίκρα αμύγδαλο, γιατί και το κουκούτσι του βερίκοκου μέσα είναι σαν πίκρα αμύγδαλο και μυρίζει ωραία, έτσι. Δροσερό και πολύ ωραίο και πολύ έτσι εξωτικό. Δεν τα συνηθίζουμε στην Ελλάδα να φτιάχνουμε παγωτό ενδοκάριδο, είναι πολύ ωραίο. Και πάμε τώρα να κάνουμε και το παγωτό αμύγδαλο βανίλια. Εκεί προτιμώ τη σως να τη βάζω από πάνω. Θα βγάλω μία μπάλα, το ενδοκάριδο μου γίνεται πιο μαλακό λίγο, γιατί μέχρι να το φέρω από το σπίτι μου λίγο έλειωσε, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι πιο ωραίο, έχει σφίξει πιο πολύ. Και αυτό είναι εξαιρετικό, παιδιά, καβουρδισμένα αμύγδαλα, βανίλια και παγωτό. Να σας πω κάτι, εμένα η σως μου περισσεύει, μπορώ να το φάω και έτσι μέσα τη φόρμα, είναι τόσο ωραίο. Κάνει κρίτσι κρίτσι το αμύγδαλο και λίγη σως από πάνω και τελειώνω. Εντάξει το φαγητό. Αφού δεν ξέρεις, λες και δεν ξέρεις. Τι, είναι σαν άνθρωπο που ρώτησε η έρευνα του Γρηγόρη. Ρωτάς του Μενεγάκη, ωραίοι και φταίδες. Τι ρωτάς. Παιδιά, αυτή η σάλτσα εδώ πέρα, πραγματικά, αν μπορούσατε να μυρίσετε, είναι το κάτι άλλο. Προσοχή όμως, βερίκοκα, έλεγα το πρωί στα παιδιά εδώ πέρα, επειδή τώρα ξεκινήσαν, έχει λίγες μέρες, ακόμα μερικά είναι χόρτο, δεν έχουν άρωμα. Μερικά είναι πολύ ωραία. Τα πολύ πορτοκαλί έχουν οριμάσει, εντάξει. Πρέπει να είναι πιο μελωμένα για να τα κάνεις έτσι. Ακριβώς. Εγώ χθες πήρα, δοκίμασα ένα και μετά άδειασα τη σακούλα πάλι στο καφάσι και έφυγα γιατί ήταν πραγματικά πολύ άνοστα. Αλλά αυτό που φέρε σήμερα το Παναγιώτη το πρωί είναι εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία βερίκοκα. Αυτά λοιπόν τα παγωτά μου για σήμερα. Παγωτό ενδοκάριδο με σάλτσα από πεπόνι, πάρα πολύ δροσιστικό. Και το πιο λίγο έτσι πιο ανατολίτικο, πιο ελληνικό, παγωτό αμύγδαλο με αλεσμένα βερίκοκα βραστά από πάνω. Είναι όνειρο. Εγώ θα δοκιμάσω λίγο. Και εγώ θα δοκιμάσω, αλλά πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Okay. Οπότε λίγο να θυμίσουμε πού κερδίζουν τα δώρα της Wowfat. Λοιπόν,